Εκτονώθηκε η κατάσταση μετά τη νέα τροπολογία με παρέμβαση του Πρόεδρου Κάρολου Παπούλια για τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας και την απεργία δίψας που ξεκίνησε μετά από 31 ημέρες. Στην Κομωτινή, η Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου αποφασίζει για την ειρηνική αποχώρηση από το κατελημένο Δημαρχείο, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποίησαν πορεία που ξεκίνησε από το Δημαρχείο.